Γεια σε όλους και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Σήμερα είναι μια εμβριομέρα θα έλεγα. Έχω φέρει μια γλάστρα γιατί η προηγούμενη απέτυχε πρωταγωνός και η συγκεκριμένη δεν έχει τρύπες, είναι λίγο μεγαλύτερη, δεν ξέρω αν είναι ακριβώς το τέλος, αλλά θα το δούμε. Η περίοδος γενικότερα που διανύουμε αυτή τη στιγμή είναι λίγο περίεργη για μένα, καθώς δεν ξέρω που βρίσκομαι, τι κάνω, όπως και πολλά άτομα στην ηλικία μου. Θα δούμε σε κάποιο άλλο βίντεο αυτά. Πάμε όμως να προχωρήσουμε. Το δωμάτιό μου, αν μπορείτε να δείτε, βρίσκεται σε μια δραματική κατάσταση. Χθες γύρισα από Αθήνα και. Όπα, θέλει αρκετό μάζμα. Έχω αφήσει την τάξη και βρέθηκα. Δεν πειράζει όμως, όλα θα πάνε καλά. Ελπίζω να μην πέσει. Δεν μου αρέσει αυτή η μπλούζα. Λοιπόν, στείλω στην αυγή. Και ναι, ακόμα βγάζω το κινητό μου. Σύντομα όμως θα έχουμε καινούργια κάμερα. Δεν θα λειτουργήσει αυτό. Λοιπόν. Επιτέλους, έφτιαξα το πλάνο. Τι είναι εδώ. Ωραία, λοιπόν, τι έχω πάρει. Επιτέλους έχουμε χρονοδιακόπτη για τα φώτα στα ενηδρία. Θα βοηθήσει πάρα πολύ στα φυτά. Πιστεύω τώρα θα πληρώνουν όλες τις προδιαγραφές για να είναι υγιέστατα. Επειδή πιάνουν άργη και σαπίζουν. Το δεύτερο πράγμα που είναι, το τελευταίο, είναι αυτή εδώ η γλάστρα. Και θα τη φυτέψω γιατί την έχω έξω αν τα πράγματα πάνε καλά. Μπορώ να βάλω και έναν νούφερο. Εγώ θέλω μια πιο μικρή, αλλά πίεζε ο χρόνος, πίεζε και ένας φίλος μου. Επειδή δεν είναι πιο φυσιολογικό να βγάζεις γλάστρα που έχεις γύρω βόλτα, πήρα αυτή, ίσως μπήκε μέσα, ίσως μπήκε έξω για να έχει φυσικό φως. Θα τα δούμε όλα στην πορεία. Αυτό που πρέπει να γίνει τώρα είναι να φτιάξω την γλάστρα. Έχω το υπόστρωμα εδώ, γίνεται ένας μικρός χαμός. Φοβάμαι μην μου τη φάνε τα ψάρια, αλλά δεν πειράζει. Και σκέφτομαι επίσης να την ακουμπήσω και εδώ πάνω. Δηλαδή να είναι σε μια τέτοια κατάσταση. Ναι, εδώ είναι λίγο μέσα στη μέση και επίσης βρέχομαι κιόλας. Εδώ δεν παίζει να μπει. Η επόμενη μου σκέψη ήταν να μπει εδώ δίπλα σε αυτόν τον κάκτο, εκείνη η πύλη. Θα δούμε όμως θα πάει το πράγμα. Το σίγουρο είναι ότι θα πάθει κάτι. Καταρχάς δεν θα έχει φίλτρο. Δεν ξέρω κατά πόσο μη ρυψοκίνδυνη είναι αυτή η ιδέα που έχω. Αλλά αν το βάλω κάτω, χωρίς αυτό. Ναι, ίσως είναι λίγο καλύτερα. Αλλά δεν μου αρέσει το μέρος που βρίσκεται. Εδώ είναι λίγο μέσα στη μέση. Έχω βάλει το υπόστρωμα, είναι εδώ, δεν φαίνεται γιατί είναι μαύρο. Και τώρα θα τη γεμίσουμε με νερό. Μόλις μπήκε το νερό στην γλάστρα, έχω ακουμπήσει μερικά φυτά. Αλλά σκέφτηκα να μην τα βάλω, να μην τα φυτέψω κατευθείαν στη γλάστρα, αλλά να τα φυτέψω σε ένα πύλινο δοχείο, ώστε να μπορώ να το μεταφέρω και πιο εύκολα. Δείτε. Μόλις σας έδειχνα και θα πέσει και λίγο, έπιασε ξανά βροχή. Βρέχει τις τελευταίες τρεις μέρες συνεχόμενα. Σκρύω, δεν μπορώ, μπαίνω πάλι μέσα. Έλειωσε αυτό το βίντεο. Μπορώ όμως να σας δείξω τους κάκτους μου, οι οποίοι είναι εδώ για να μην βρέχονται. Επιστρέψαμε, έχει σταματήσει η βροχή μετά από καμιά ώρα και πάμε να κάνουμε την αλλαγή και να φυτέψουμε τα φυτά. Θα επιχειρήσω να φυτέψω αυτά τα φυτά εδώ μέσα και να το βάλω έτσι ώστε να το βάζω και να το βγάζω και είχα να μην χάνει κάθε φορά τις συνθήκες του. Εν τέλει το φύτεψα κάπως έτσι και αυτό το άφησα εδώ. Λοιπόν, τώρα το έχω βάλει εδώ πίσω. Έτσι φαίνεται καλύτερα γιατί ο φακός κάνει αντανακλάσεις στο νερό και δεν είναι ωραίο. Έχω βάλει τον κουβά να ρίχνει το νερό κάτω να γεμίσει και θα δούμε πως έχει γίνει σε λιγάκι. Δεν ξέρω αν έγραφα, θα πούμε μια δεύτερη φορά. Ελπίζω ο καιρός τώρα το χειμώνα, ο ήλιος δηλαδή, να μην δημιουργεί τόσο μεγάλη άλλη στις γλάστρες. Γιατί η ομπρέλα που ήταν εδώ έσπασε. Εντάξει, με αυτό το καλοκαίρι έχουμε χρόνο να πάρουμε άλλη μία. Αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι θα αλλάξει αυτή η γλάστρα. Δεν θα έχει φίλτρα κυρίως. Επίσης θέλω να μου πείτε πώς βλέπετε τη γλάστρα με το χρυσό ψωρί. Είναι όλα πεντακάθαρα. Καθάρισα το νερό. Στην ουσία απλά μάζεψα όλη την άλγη. Φύλαξε λίγο από το νερό και πρόσθεσα λίγο ακόμα. Προφανώς και έχει άλγη στις άκρες. Αλλά είναι πολύ καλύτερα. Επίσης τα φυτά είναι υγιέστατα. Βγάζει και ένα καινούργιο εδώ. Το ίδιο ισχύει και για αυτή τη γλάστρα. Απλά το νερό είναι λίγο πιο πράσινο. Και αυτή η γλάστρα είναι σχεδόν έτοιμη. Βασικά στην ουσία είναι άδεια. Θέλω να βάλω πολλά περισσότερα φυτά μέσα. Αλλά όλα θα έρθουν σιγά σιγά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε και θα τα πούμε σε κάποιο επόμενο βίντεο. Γεια σας.